Συνεχίζουμε, αδελφοί και πατέρες, το κήρυγμα με θέμα «Άνθρωπε, γιατί υπερηφανεύεσαι?». Πολλοί υπερηφανεύονται για τη γνώση τους. Υπερηφανεύεσαι, άνθρωπε, διότι εσπούδασες σε πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού. Υπερηφανεύεσαι διότι γνωρίζεις πολλές γλώσσες. Υπερηφανεύεσαι διότι έλαβες ένα μάτσο πτυχία. Υπερηφανεύεσαι διότι είσαι σπουδαίος ποιητής και λογοτέχνης και επιστήμων και φιλόσοφος. Υπερηφανεύεσαι διότι έγραψες περισπούδαστα βιβλία και συγγράμματα. Υπερηφανεύεσαι διότι έκαμες επιστημονικές εφευρέσεις. Υπερηφανεύεσαι διότι το όνομά σου διαφημίζεται σε Ανατολή και Δύση, γράφεται και ακούεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης ως όνομα μεγάλου ανθρώπου των γραμμάτων, των επιστημών. Υπερηφανεύεται ο άνθρωπος συνήθως για τις γνώσεις του. Αλλά ερωτάσαι, υπερήφανε άνθρωπε, ποιητά, λογοτέχνα, επιστήμον, φιλόσοφε, πού ευρήκες τις προϋποθέσεις για να αποκτήσεις τις πολλές γνώσεις, για να αποκτήσει ο άνθρωπος γνώσεις χρειάζεται να έχει νουν. Υπάρχουν 3-4 εκατομμύρια είδη ζώων επάνω στη γη. Κανένα από αυτά δεν έχει νου και κανένα δεν μπορεί να σπουδάσει, να αποκτήσει γνώσεις, να γίνει σοφό και επιστήμον. Κανένα είδος ζώο. Διότι δεν έχει νουν. Σι άνθρωπε, σπούδασες και απέκτησες γνώσεις διότι έχεις νουν. Αλλά από πού είναι ο νους? Δημιούργησες εσύ ο ίδιος τον νουν ή τον έλαβες από άλλον? Κανείς δεν μπορεί να δημιουργήσει νουν. Όλοι ελάβαμε τον νουν από εκείνον ο οποίος είναι ο υπέρτατος νους και υπερτάτη σοφία. Και αφού έλαβες τον νουν με τον οποίο αποκτάς τις γλώσσες από άλλον, γιατί υπερηφανεύεσαι? Αλλά δεν έχουμε λάβει μόνο τον νουν. Λαμβάνομαι και το φωτισμό για να αποκτήσουμε γνώσεις. Το φως το αληθινό θα ακούσουμε κατά τη μεγάλη εορτή του Πάσχα. Φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Είναι πολύ βαθύς αυτός ο λόγος και είναι πέρα για πέρα αληθινός αυτός ο λόγος. Εάν δεν εφώτιζε το φως το αληθινό τις διάνοιες των ανθρώπων, κανείς δεν θα μπορούσε να αποκτήσει γνώσεις. Καμιά διάνοια δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Αλλά αφού άνθρωπε, από άλλον έλαβες το νου,
Κι άλλο σε φωτίζει για να αποκτάς γνώσεις. Γιατί υπερηφανεύεσαι? Έπειτα σε ρωτώ, υπερήφανε άνθρωπε, τι είδους γνώσεις κατέχεις? Κατέχεις κοσμικές γνώσεις? Δεν είναι οι κοσμικές γνώσεις το σπουδαιότερο πράγμα. Άλλες γνώσεις είναι σπουδαιότερες, ασυγκρίτως σπουδαιότερες. Ποιες είναι οι άλλες γνώσεις? Είναι η θεογνωσία και η ανθρωπογνωσία. Σε ρωτώ, υπερήφανε άνθρωπε, που έχεις ένα μάτσο πτυχία, εγνώρισες το σπουδαιότερο πράγμα, το Θεό? Μέσα από τη φυσική αποκάλυψη, από τα μεγαλεία του σύμπαντος, από τις άπειρες σκοπιμότητες που υπάρχουν μέσα στο σύμπαν, έφτασε στη γνώση του Θεού? Παραδέχεσαι και ομολογείς ότι υπάρχει Θεός? Πλέον συγκεκριμένος, έφτασε στη γνώση του αληθινού Θεού, του χριστιανικού Θεού, του μόνο αληθινού Θεού, εν ονόματι του οποίου γίνονται σημεία. Ή αν δεν έφτασες στη θεογνωσία, όλες οι άλλες γνώσεις σου είναι μηδέν. Έφτασες επίσης, άνθρωπε, στην ανθρωπογνωσία? Γνωρίζεις πράγματα έξω από τον εαυτόν σου, αλλά γνωρίζεις τον ίδιο τον εαυτό σου? Γνωρίζεις ποιος είσαι? Εγνώρισες, εσκέφτης, ερεύνησες, απέδειξες ποιος είσαι? Ποιαν ιδέα έχεις για τον εαυτό σου? Είσαι ένα τσουβάλι χώμα ή είσαι πνεύμα? Από πού ήλθες? Πού βρίσκεσαι? Πού κατευθύνεσαι? Ποιος είναι ο προορισμός σου? Για να, άνθρωπε, δεν έχεις ανθρωπογνωσία, γνώση του εαυτού σου, όλα τα άλλα πράγματα του κόσμου να γνωρίζεις, τίποτε δεν είσαι, τίποτε δεν αξίζεις. Η μεγάλη σημασία του Σωκράτους, του σπουδαίου αυτού φιλοσόφου της αρχαίας πατρίδος μας, είναι ότι έστρεψε τη φιλοσοφία από τον έξω κόσμο προς τον έσω κόσμο, προς τον άνθρωπο. Άνθρωπε, είναι δυνατόν να κατέχεις πολλές γνώσεις κοσμικές? Είναι δυνατόν να κατέχεις και πολλές γνώσεις θρησκευτικές? Αλλά γιατί υπερηφανεύεσαι? Όλες οι γνώσεις όσες κατέχεις είναι μία σταγόνα εν συγκρίση με τον ωκεανό μπροστά σε όσα δεν γνωρίζεις. Ολίγα, πολύ ολίγα είναι τα πράγματα που γνωρίζομαι εν σχέση με τα πράγματα που δεν γνωρίζομαι.
άνθρωπε, γιατί υπερηφανεύεσαι? Γιατί νομίζεις ότι γνωρίζεις πολλά πράγματα? Θα σου απευθύνω μερικές ερωτήσεις ή μπορεί να απαντήσεις τι είναι ο χρόνος. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει τι είναι ο χρόνος. Είναι ακαθοβέστατο πρόβλημα της φιλοσοφίας. Άνθρωπε, ή μπορεί να απαντήσει το ερώτημα τι είναι ο χώρος? Ούτε σε αυτό το ερώτημα ή μπορεί να απαντήσει ο άνθρωπος. Άνθρωπε, μπορεί να μας πεις τι είναι το απόλυτο μηδέν? Φοβερά πράγματα λέγει η φιλοσοφία. Ας αφαιρέσουμε από τον κόσμο, το φυσικό κόσμο, όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν. Τη γη, τον ήλιο, τη σελήνη, όλα τα άστρα. Ας αφαιρέσουμε την κοσμική σκόνη, τις ακτινοβολίες, τα πάντα όσα υπάρχουν μέσα στο σύμπαν. Εκείνο που θα μείνει μετά την αφαίρεση όλων των υλικών πραγμάτων, τι είναι αδελφοί μου? Ένα κενό θα μου πείτε, ένα τίποτε, ένα μηδέν. Η φιλοσοφία λέγει ότι αυτό το κενό, αυτό το τίποτε, αυτό το μηδέν δεν υπήρχε αλλά δημιουργήθηκε. Άλλο είναι αυτό και άλλο είναι το απόλυτο μηδέν που υπήρχε προτού δημιουργηθεί αυτό το κενό. Ή μπορείς άνθρωπε να καταλάβεις αυτή την έννοια? Αδύνατο. Άνθρωπε, πες μου, πώς το φυτό ανεβάζει επάνω το νεράκι, το χυμό, αντίθετα προς τον νόμο της βαρύτητος που ελκύει τα πάντα προς τα κάτω? Άνθρωπε, πες μου, πώς το φυτό παίρνει νερό από τη γη, πώς επιλέγει διάφορα στοιχεία που χρειάζεται και πώς κάνει αυτό το φυτό ένα ωραίο σταφύλι, το άλλο φυτό ένα ωραίο πορτοκάλι, το άλλο φυτό ένα ωραίο μήλο. Η επιστήμη περιγράφει τα φαινόμενα, δεν μπορεί να τα εξηγήσει. Άνθρωπε, πες μου, ή μπορεί να ξέρεις πως το πρόβατο τρώγει το χορτάρι και το κάνει γάλα, πως εσύ πίνεις το γάλα και το κάνει αίμα? Η επιστήμη διαπιστώνει, περιγράφει, δεν εξηγεί το φαινόμενο. Άνθρωπε που καυχάσαι ότι ξέρεις πολλά, άνθρωπε που φτάνεις στην υπερβολή να νομίζεις ότι ξέρεις τα πάντα, πες μου, πώς σκέπτεσαι? Ζαλίζομαι, είπε κάποιος, όταν σκέπτομαι, πώς σκέπτομαι. Είναι γεγονός ότι σκέπτομαι, αλλά πώς σκέπτομαι δεν μπορώ να το καταλάβω. Σκέφτομαι αυτομάτως, έτσι υποφέρεται ότι σκέφτομαι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτομαι. Πες μου άνθρωπε, αν γνωρίζεις, τι είναι οι σκέψεις? Έχουν υλική οντότητα, έχουν βάρος, έχουν χρώμα? Δεν έχουν τίποτα το υλικό, αλλά είναι ανύπαρκτα πράγματα? Δεν είναι ανύπαρκτα πράγματα. Τι είναι και τι διαφέρουν οι ευφυείς σκέψεις από τις βλακώδεις σκέψεις? Πες μου άνθρωπε, τι σκέπτεται ο συνάνθρωπός σου αυτή τη στιγμή, εάν γνωρίζεις?
πες μου, εσύ που λέγεις ότι κατέχεις την ιστορία, γνωρίζεις όλα τα πρόσωπα του παρελθόντος, γνωρίζεις όλα τα ιστορικά γεγονότα? Πες μου εσύ που λέγεις ότι κατέχεις κοσμολογία, γνωρίζεις όλα τα κοσμολογικά γεγονότα και φαινόμενα του παρελθόντος? Πες μου, γνωρίζεις τι θα συμβεί στο μέλλον? Ξέρεις ποιος θα είναι πρωθυπουργός στην Ελλάδα έπειτα από 30 χρόνια? Πες μου άνθρωπε, τι συμβαίνει σε ένα αστέρι του σύμπαντος που απέχει από μας εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια έτη φωτός? Πες μου άνθρωπε, τι είναι ένας κάτι αναλύσει η ύλη? Δώσ' μου ένα μοντέλο της ύλης. Πες μου, η ύλη είναι σαν αυτό το πράγμα. Πες μου, τι είναι ένας κάτι αναλύσει το φως? Τι είναι ο ηλεκτρισμός? Νομίζω σας είπα άλλοτε ένα ανέκδοτο από τη ζωή των φοιτητών. Ένας καθηγητής για να πειράξει το φοιτητή κατά τις εξετάσεις του υπέβαλε το ερώτημα: πες μου παιδί μου, τι είναι ο ηλεκτρισμός? Κύριε καθηγητά, είπε ο φοιτητής, το ήξερα. Να έξω, το έλεγα στους συμφοιτητάς μου. Μόλις μπήκα στην αίθουσα των εξετάσεων, έπαθα τρακ και το λησμόνησα. Αλίμονο, είπε ο καθηγητής. Ένας κατόρθωσε να μάθει τι είναι ο ηλεκτρισμός και αυτός το ξέχασε. Τι είπε ο αρχαίος φιλόσοφος της πατρίδος μας, που παραμένει ο πρίτανης των φιλοσόφων, ο Σωκράτης? Μεγάλο λόγο είπε και αληθινό λόγο είπε. Μέτρον ταπεινώσεως εν είδα ότι ουδέν είδα, ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτε. Δεν είναι υπερβολικός αυτός ο λόγος? Εκ πρώτης όψεως φαίνεται υπερβολικός. Δεν ήξερε τίποτε ο Σωκράτης? Δεν ξέρει τίποτε ο άνθρωπος? Ναι αδελφοί μου, εν εσχάτη αναλύσει δεν γνωρίζουμε τίποτε. Από όλα τα υλικά, τα φυσικά πράγματα δεν γνωρίζομαι, επαναλαμβάνω, τίποτε εν εσχάτη αναλύσει. Τι είναι η ύλη, τι είναι η ενέργεια? Αυτά είναι πράγματα άγνωστα και θα παραμείνουν άγνωστα. Το ερώτημα τι είναι εν εσχάτη αναλύσει η ύλη, τι είναι η ενέργεια, τι είναι η έλξη, αυτά τα ερωτήματα εμφυλοχωρούν στο μεταφυσικό κόσμο. Όταν κάνουμε τέτοια ερωτήματα, δεν κάνουμε φυσική, κάνουμε μεταφυσική. Ο Παύλος, ο μεγαλύτερος Απόστολος και ο μεγαλύτερος άνθρωπος μετά το Θεάνθρωπο, είχε κοσμική γνώση και σοφία. Είχε και θεία γνώση και σοφία. Θεόπνευστος ήτο, χαρισματούχος ήτο, πλημμυρισμένος στα χαρίσματα του Θεού. Και όμως πώς εξεφράζεται ο Παύλος για τη γνώση του και για τη θεογνωσία του και τη θεοπνευστία του?
εκ μέρους γινώσκω. Όταν έλθει το τέλειον, τότε επιγνώσομε καθώς και επεγνώστη. Εκ μέρους γινώσκω, άρτη γινώσκω εν εσόπτρο διεσόπτρο εν ενίγματι. Έχω, λέγει, μερική γνώση των πραγμάτων. Όταν έλθει το τέλειον, η Δευτέρα Παρουσία, τότε θα αποκτήσω την τελεία γνώση. Τώρα βλέπω διεσόπτρο εν ενίγματι, βλέπω αμυδρά, θαμπά. Έτσι ομιλεί ο μεγαλύτερος Απόστολος. Τώρα έχω, λέγει, νηπιώδη γνώση. Νήπιον είμαι. Α, υπερήφανε άνθρωπε, είσαι νήπιο και υπερηφανεύεσαι. Ένας Παύλος που είχε θεοπνευστία, που εγνώριζε και παρόντα και παρελθόντα και μέλλοντα, που δεν εμαθήτευσε 3 χρόνια κοντά στο Χριστό, αλλά σε 3 μέρες στη Δαμασκό, που τα κλειστά τα μάτια του σώματος, άνοιξε τα μάτια της ψυχής και εγνώρισε μυστήρια που διδάχτηκαν οι άλλοι Απόστολοι σε 3 έτη, εκφράζεται ταπεινά για τη γνώση του. Και εσύ, άνθρωπε, εκφράζεσαι υπερήφανα. Ενθυμηθείτε από την Παλαιά Διαθήκη πως εκφράζεται η Σοφία Σολομώντος: μόλις εικάζομεν τα επί της γης και τα εν τες χειρσήν ευρίσκομεν με τα πόνου, τα δε εν ουρανείς τι σε ξυχνίασε. Μόλις και με δυσκολία υποψιαζόμεθα τα επίγεια πράγματα, συνάγομαι μερικά συμπεράσματα, ασθενή συμπεράσματα για τα επίγεια πράγματα. Μόλις και με πολύ κόπο βρίσκομαι πράγματα που είναι κοντά μας, στα χέρια μας. Αυτά που είναι στον ουρανό, ποιος μπόρεσε ποτέ να εξιχνιάσει, να εξερευνήσει? Δεν υπάρχει, αδελφοί μου, μόνον αυτός ο κόσμος, ο υλικός, ο φυσικός. Υπάρχει ένας άλλος κόσμος, ασυγκρίτως ανώτερος, από τον οποίον προήλθε αυτός ο κόσμος. Συ, Κύριε, φωνάζει ο ψαλμοδός και ο Απόστολος στο σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα: Συ, Κύριε, καταρχάς την γην εθεμελίωσας και έργα των χειρών σου εισήν οι ουρανοί. Συ, Κύριε, ιέ και λόγια του Θεού Πατρός, στην αρχή του χρόνου. Δεν υπήρχε πάντοτε χρόνος, μυστήριο ακατάληπτο. Δημιουργήθηκε ο χρόνος μαζί με τον κόσμο. Άμα κόσμος, άμα χρόνος, Συ, Κύριε, στην αρχή του χρόνου δημιούργησε στη γη και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί, τα άστρα, οι γαλαξίες, τα δισεξαρίθμητα άστρα που είναι μέσα στο αχανές. Κάποια γνώση έχουμε από το φυσικό κόσμο. Από τον υπερφυσικό κόσμο τι γνωρίζουμε, τι μπορούμε να γνωρίσουμε? Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει χρόνος. Τσακίζουν οι φιλόσοφοι τα μυαλά τους
δεν μπορούν να χωνέψουν την έννοια του χρόνου. Συνεχώς φιλοσοφούν και δεν λύουν το πρόβλημα του χρόνου. Πώς να καταλάβουμε τη λέγεια της αιωνιότητος που σημαίνει απουσία του χρόνου? Πώς να καταλάβουμε τι υπήρχε πρώτης δημιουργίας αφού δεν υπήρχε χρόνος? Και πώς λέμε προ της δημιουργίας αφού το προ σημαίνει χρόνο? Δεν μπορούμε αλλιώς να εκφραστούμε. Και για την αιωνιότητα εκφραζόμεθα με έννοια χρόνου. Λέμε αιωνιώτης είναι ένας χρόνος που δεν τελειώνει ποτέ. Μα δεν είναι αυτό αιωνιώτης. Αιωνιώτης είναι έννοια αντίθετη από το χρόνο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ύλη. Πώς να καταλάβουμε τι σημαίνει πνεύμα που είναι έννοια αντίθετη από την έννοια της ύλης? Εκφραζόμεθα αποφατικά, όπως λένε στη φιλοσοφία και στη θεολογία. Δεν λέμε τι είναι το πνεύμα, αλλά λέμε τι δεν είναι το πνεύμα. Το πνεύμα δεν είναι ύλη, λέμε, αλλά τι είναι το πνεύμα? Δεν λέμε τι είναι η αιωνιότης. Εκφραζόμεθα αποφατικά και λέμε η αιωνιότης δεν είναι χρόνος, αλλά τι είναι? Εμείς είμαστε πλασμένοι να σκεπτόμεθα με έννοια χρόνου και δεν μπορούμε καθόλου να σκεφτούμε χωρίς έννοια χρόνου και δεν μπορούμε καθόλου να καταλάβουμε τι είναι αιωνιότης. Θυμηθείτε τον αρχηγό της πίστεώς μας στον περίφημο διάλογό του με τον Νικόδημο, τον διδάσκαλο του Ισραήλ. Συ διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα ου γινώσκης, συ είπε ο Χριστός τον Νικόδημο, είσαι διδάσκαλος του Ισραήλ και δεν γνωρίζεις αυτά τα πράγματα? Είπον ημίν τα επίγεια και ου πιστεύετε, πως εάν είπω ημίν τα επουράνια? Και ουδείς αναβεύηκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου ον εν το ουρανό. Εάν σας είπα τα επίγεια πράγματα και δεν τα καταλαβαίνετε και δεν τα πιστεύετε, τι θα συμβεί αν σας πω επουράνια πράγματα? Πώς θα τα καταλάβετε? Και δεν ανέβηκε κανείς στον ουρανό για να γνωρίσει τα επουράνια πράγματα και να σας τα μεταδώσει, να σας πληροφορήσει γι' αυτά. Ένας ανέβηκε στον ουρανό, αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό και συγχρόνως είναι στον ουρανό. Ο Χριστός έφερε την πλήρη, με την έννοια την αναγκαία για τη σωτηρία μας, αποκάλυψη. Και τώρα κάνω σε όλους αυτούς τους γραμματισμένους, τους ποιητάς, τους λογοτέχνας, τους καθηγητάς πανεπιστημίου, τους ακαδημαϊκούς, τους επιστήμονας, τους σοφούς, τους μεγάλους συγγραφείς, κάνω ένα ερώτημα. Υπερηφανεύεσαι, αγαπητέ, για τη γνώση σου και για τη σοφία σου. Σε ερωτώ, γνωρίζεις την Αγία Γραφή? Η Αγία Γραφή δεν είναι ένα συνηθισμένο βιβλίο. Είναι το κορυφαίο βιβλίο. Περιέχει προφητείες χιλιάδες, απίθανες, καταπληκτικές, που επαλήθευσαν και επαληθεύονται. Η Αγία Γραφή περιέχει έννοιες αδιανόητες, ανεπινόητες, τόσο παράδοξες
που αποδεικνύουν αφ' αυτόν τη θεοπνευστία της. Η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο που με την πίστη σε αυτό δημιουργούνται Άγιοι και Θαυματουργοί, και θαυματουργούν εν ζωή και μετά θάνατον. Πες μου, διάβασες την Αγία Γραφή, μελέτησες την Αγία Γραφή, ερεύνησες την Αγία Γραφή, κατέχεις την Αγία Γραφή? Αν δεν κατέχεις Αγία Γραφή, χίλια πτυχία να έχεις, είσαι αμόρφωτος. Αμόρφωτος. Αχ, εδώ στην Ελλάδα πόσο αγανακτώ όταν ακούω πνευματικός άνθρωπος. Και δεν εννοούνε άνθρωπο που πιστεύει στο πνεύμα, που πιστεύει στο Θεό, που εξομολογείται, κοινωνεί, κάνει καλοσύνη, ζει πνευματική ζωή, τι θα σέβει τα πάθη του. Πνευματικό άνθρωπο εννοούν και τον πιο διεφθαρμένο άνθρωπο, αρκεί να γράφει ποίηματα, λογοτεχνικά βιβλία γύρω από σεξουαλικά πράγματα, ανοησίες, να μου τζουρώνει τα χαρτιά. Πνευματικός άνθρωπος, λέει, άνθρωπος του πνεύματος που δεν πιστεύει σε πνεύμα και δεν ζει πνευματική ζωή. Έχω συζητήσει με τέτοιους πνευματικούς ανθρώπους. Ένα χωρίο από την Αγία Γραφή δεν ξέρω. Κάποτε έκαναν έκδοση των βιβλίων ενός συγγραφέως λογοτέχνου και σχολίαζαν το έργο του συγγραφέως του λογοτέχνου οι άλλοι άνθρωποι των γραμμάτων που έκαναν την έκδοση. Βρήκαν το χωρίο, βρήκαν μέσα στο έργο του λογοτέχνου και των λόγων «Επί ασπίδα και βασιλίσκων επί δύση και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα». Και σήκωσαν τα χέρια τους. Αυτό το λόγο, λέει, δεν ξέρω από πού τον έχει πάρει ο συγγραφέας. Πνευματικοί άνθρωποι αυτοί. Μεγάλα ονόματα, καθηγητέ πανεπιστημίου, ακαδημαϊκοί. Ξέρεις Αγία Γραφή? Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις τίποτε. Δεν ξέρεις τίποτε. Πολλές φορές συζητώ με αιρετικούς. Έχουν όλη η αιρετική την ιδέα και η πιο αγράμματη αστοιχία ότι ξέρω πολλά πράγματα. Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, μας φωτίζει και ξέρουμε την Αγία Γραφή. Λέω ευκαιρία. Αφού βρήκα ανθρώπους που έχουν το Πνεύμα το Άγιο και λύει όλες τις απορίες, λέω ευκαιρία να μου πείτε τι εννοεί ο Απόστολος όταν στην προς Γαλάτες επιστολή λέγει «Ο δε μεσύ της ενός σου κέστη, ο δε Θεός είσαι στή». Αυτό το χωρίο έχει πάνω από 400 ερμηνείες. Ευκαιρία, εσύ που έχεις Πνεύμα Άγιο, λέω, και σου σφυρίζει όλα τα νοήματα. Πες μου, λέω, να το μάθω κι εγώ. Λέω, άνοιξε την Αποκάλυψη 19:10. Έπεσε ο Απόστολος Ιωάννης να προσκυνήσει τον άγγελο του Αποκαλύψεως που του υπεδείκνυε και του εξηγούσε τα διάφορα μυστήρια. Δεν δέχτηκε την προσκύνηση ο άγγελος. «Ώρα μη», είπε, «πρόσεχε, μη με προσκυνήσεις, σύνδουλός σου είμαι, το Θεό προσκύνησον». Και τι λέει στη συνέχεια? «Η γάρ μαρτυρία του Ιησού εστί το πνεύμα της προφητείας». Άντε να το εξηγήσεις. «Μη προσκυνήσεις εμένα», λέγει ο άγγελος τον Απόστολο Ιωάννη. «Εγώ είμαι δούλος του Θεού όπως και εσύ και οι αδελφοί σου, οι προφήτες. Το Θεό να προσκυνήσεις, διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας». Τι νόημα βγαίνει? Έχουν τσακίσει τα μυαλά τους οι ερμηνευτές. Δεν έδωσαν μία εξήγηση που να ικανοποιεί. Λέω, εσύ τώρα που έχεις Πνεύμα Άγιο, λέω, ευκαιρία είναι. Για εξήγησέ το να το μάθω κι εγώ. Δεν ξέρω, λέει. Ξέρω ότι δεν ξέρεις, αλλά ξέρω το Πνεύμα το Άγιο, λέω. Αφού έχεις Πνεύμα Άγιο, ερώτησέ το, να σου πει να μάθουμε.
Αδελφοί μου, αυτό που θα σας πω να μην το θεωρήσετε υπερβολή. Από μικρό παιδάκι έχω αδυναμία στην Αγία Γραφή. Όπως θα έλεγε ο πατήρ Αυγουστίνος, κολυμπώ από μικρό παιδάκι μέσα στη γραφή. Είναι το χόμπι μου, αν θέλετε να το πείτε έτσι. Εγώ εκεί βρίσκω παρηγοριά και ανακούφιση. Ερευνώ, βασανίζω τα χωρία της Αγίας Γραφής. Αυτό που θα είπω, επαναλαμβάνω, μην το θεωρήσετε υπερβολή. Και το μικρότερο βιβλίο της Αγίας Γραφής, όπως είναι το βιβλίο του Οβδιού από την Παλαιά Διαθήκη και η Δευτέρα Καθολική Επιστολή του Ιωάννου από την Καινή Διαθήκη, δεν κατόρθωσα να κατανοήσω πλήρως και τελείως. Μένουν σημεία δύσκολα, ανεξήγητα. Είναι σημεία για τα οποία δεν έχω βεβαιότητα ότι η εννιά τους είναι έτσι. Γι' αυτό σας είπα, όσα γνωρίζομαι είναι σταγόνα μπροστά σε ωκεανό εν σχέση με όσα αγνοούμε. Γι' αυτό σας είπα, είχε δίκιο ο Σωκράτης που είπε, ένα ξέρω ότι τίποτε δεν ξέρω, γιατί κατά βάθος εν εσχάτη αναλύση δεν ξέρουμε τίποτε. Κατά βάθος και εν εσχάτη αναλύση τα πάντα γνωρίζει το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Άνθρωπε, γιατί υπερηφανεύεσαι? Υπερηφανεύεσαι διότι κατόρθωσες να καταλάβεις μέσα στην κοινωνία, μέσα στον κρατικό οργανισμό, κάποια σπουδαία θέση? Πολλοί υπερηφανεύονται διότι κατόρθωσαν να καταλάβουν κάποια ανώτερη και κάποια κέρια θέση μέσα σε κάποιο οργανισμό. Σε ρωτώ, αγαπητέ, πώς κατέλαβες αυτή τη θέση? Μήπως υπήρχαν άλλοι ικανότεροι από σένα και τους παραγκόνησες, τους παραμέρισες, διαθέτοντας άτιμα πολιτικά και άλλα κοσμικά μέσα? Αυτό συνήθως συμβαίνει. Αν συνέβη αυτό, αγαπητέ μου, όχι δεν πρέπει να υπερηφανεύεσαι διότι κατέλαβες θέση, αλλά να εντρέπεσαι. Υπερηφανεύεσαι διότι κατέλαβες θέση. Και παρακαλώ, εργάζεσαι ευσυνείδητα στη θέση που κατέλαβες? Τι γίνεται σε αυτό το κράτος, αδελφοί μου? Μπορεί να πάρεις 5-10 φορές να χτυπήσεις να πάρεις το νούμερο για να πιάσεις γραμμή να τηλεφωνήσεις. Πιάνεις το σωστό νούμερο και βγαίνει άλλο. Προσπαθείς δεύτερη φορά, βγαίνει δεύτερο νούμερο πάλι διαφορετικό. Προσπαθείς τρίτη φορά, πετυχαίνεις τον αριθμό που θέλεις, μιλάς λίγο, διακόπτεται. Τι σημαίνει αυτό? Μέσα στον οργανισμό που λέγεται ΟΤΕ, από τους 100 ένας δουλεύει. Οι 99 είναι ασυνείδητοι. Παραμελούν τα μηχανήματα. Και πληρώνει ο ελληνικός λαός. Ένα τηλέφωνο μπορεί να πληρωθεί τριπλάσια και πενταπλάσια. Κατέχεις θέση, αλλά δεν εργάζεσαι ευσυνειδητός, να μην υπερηφανεύεσαι, να εντρέπεσαι. Διότι καταργείς και τον τόπον, όπως λέγει το Ευαγγέλιο. Υπερηφανεύεσαι διότι κατέχεις θέση. Όσο σπουδαία και αν θεωρείς τη θέση,
δεν είναι σπουδαίο πράγμα, γιατί η θέση αυτή είναι για λίγο χρονικό διάστημα, για μερικά έτη ή για μερικές δεκαετίες, και κατόπιν εκμηδενίζεται η σημασία της θέσεως. Η τελική θέση του ανθρώπου εδώ στη γη είναι στο νεκροταφείο. Η τελική, είπα, εδώ στη γη. Υπάρχει ζωή πέραν από τον τάφο. Άνθρωπε που υπερηφανεύεσαι διότι εδώ κατόρθωσες να εξασφαλίσεις μια θέση καλή για μερικά χρόνια ή για μερικές δεκαετίες, σε ρωτώ, στην απέραντη αιωνιότητα τι θέση έχεις εξασφαλίσει? Πού έχεις θέση? Στον παράδεισο ή στην κόλαση? Οι αξιωματούχοι υπερηφανεύονται διότι κατόρθωσαν να ανέλθουν, να αναδειχθούν όπως λέγον, να καταλάβουν υψηλά και επίζηλα αξιώματα. Υπερηφανεύεσαι, άνθρωπε, διότι κατέχεις το αξίωμα του καθηγητού του Πανεπιστημίου? Υπερηφανεύεσαι, άνθρωπε, διότι κατέχεις το αξίωμα του ακαδημαϊκού? Υπερηφανεύεσαι εσύ ο άλλος διότι είσαι υπουργός ή πρωθυπουργός ή πρόεδρος δημοκρατίας ή στρατηγός και αρχιστράτηγος και στρατηλάτης και βασιλεύς και αυτοκράτορ? Υπερηφανεύεσαι και εσύ, παππούλη μου, διότι είσαι δεσπότης, επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος, πατριάρχης? Υπερηφανεύεσαι και εσύ, πάπα, διότι θέτεις τον εαυτόν σου υπεράνω πάντων? Ερωτάσαι, πώς κατέλαβες το αξίωμα? Με αξία ή καταπατώντας άλλους? Ή αν κατέλαβες το αξίωμα καταπατώντας άλλους, έχεις αξίωμα αλλά δεν έχεις αξία και πρέπει να εσχύνεσαι. Αδελφοί μου, δεν ζούμε στον Άρη. Δεν είμαστε εξωγήινα όντα. Στη γη ζούμε. Οι πλήστοι αξιωματούχοι έχουν αξίωμα αλλά δεν έχουν αξία. Γι' αυτό ταλαιπωρείται η ανθρωπότης. Αλλά κι αν αξίως, αγαπητέ, κατέλαβες το αξίωμα, δεν πρέπει να υπερηφανεύεσαι, αλλά να είσαι ταπεινός, διότι το αξίωμα έχει προσωρινή σημασία που εκμηδενίζεται και αυτό στους τάφους. Εκμηδενίζεται και αυτή η σημασία στους τάφους. Ο θάνατος, ο θάνατος, αυτός καθαιρεί όλους τους αξιωματούχους. Ξυλώνει, να εκφραστώ με λαϊκή γλώσσα, ξυλώνει και καθηγητάς πανεπιστημίου και ακαδημαϊκούς και υπουργούς και πρωθυπουργούς και προέδρους δημοκρατιών και στρατηγούς και αρχιστρατήγους και βασιλείς και επισκόπους και αρχιεπισκόπους και πατριάρχες και πάπες. Στα νεκροταφεία δεν υπάρχουν αξιωματούχοι. Υπάρχουν γυμνά οστέα, γυμνά κόκαλα. Στα νεκροταφεία δεν υπάρχουν μεγαλεία και λαμπρότητες. Υπάρχει σκολίκον βρώμα και δυσοδεία. Μεγάλοι αδελφοί μου,
δεν είναι αυτοί που ανέφερα. Μεγάλοι είναι οι πνευματικοί άνθρωποι. Ένας αγράμματος άνθρωπος, άσημος χωρικός, που έχει ξάστερο το μυαλό του και φιλοσοφεί πάνω στα ανθρώπινα και λέγει ματαιώτης είναι τα πάντα. Η αγάπη και η καλοσύνη και η καλή συγκίνηση, αυτά έχουν αξία. Αυτός είναι αξιωματούχος, διότι είναι πνευματικός άνθρωπος και έχει αξία. Και η αρετή του θα τον συνοδεύσει πέραν του τάφου. Πάντα ματαιώτης τα ανθρώπινα όσα ουχ υπάρχει με τα θάνατον. Όλα τα ανθρώπινα είναι ματαιώτης. Όσα δεν υπάρχουν με τα θάνατον. Η αρετή υπάρχει με τα θάνατον. Η αρετή ακολουθεί τον άνθρωπο με τα θάνατον για να τον υψώσει πάνω από τα άστρα του ουρανού. Αδελφοί, ομίλησα για τη γνώση, για τις θέσεις, για τα αξιώματα. Όσοι είναι πιστά πνεύματα, διαυγή και ξάστερα πνεύματα, όσοι, όσο απλοϊκοί άνθρωποι κι αν είναι, φιλοσοφούν πάνω στη ματαιότητα των ανθρωπίνων και είναι προσανατολισμένοι προς την απέραντη αιωνιότητα, αυτοί, επαναλαμβάνω, είναι μεγάλοι άνθρωποι και θα κατακτήσουν την αιωνιότητα. Άνθρωπε, μη υπερηφανεύεσαι για τίποτε σε αυτόν τον κόσμο. Ταπεινώσου και τότε θα αποκτήσεις τη γνώση. Η γνώση που έχεις εδώ είναι μάλλον αγνωσία. Εάν ταπεινωθείς, θα εισέλθεις σε ένα άλλο κόσμο και θα αποκτήσεις πολυγνωσία. Θα έρθει η τελεία γνώσης. Θα γνωρίζεις πράγματα ασυγκρίτως περισσότερα, σε ασυγκρίτως μεγαλύτερο βαθμό από όσο γνωρίζεις τώρα. Ας μου επιτραπεί να εκφραστώ κατά αυτόν τον τρόπο. Άνθρωπε, ταπεινώσου τώρα. Μην υπερηφανεύεσαι για τη γνώση σου. Και στην απέραντη αιωνιότητα θα αποκτήσεις σχετική παντογνωσία. Αν επιτρέπετε να εκφραστώ έτσι. Σχετική παντογνωσία. Οι άνθρωποι εδώ έχουμε δύο μάτια. Οι άγγελοι στον ουρανό, σύμφωνα με το όραμα του Ιωάννου στην Αποκάλυψη, είναι γεμάτοι από μάτια. Γεμάτοι από μάτια. Τι σημαίνει? Εμείς οι άνθρωποι δύο μάτια εδώ κάτω στη γη. Οι άγγελοι στον ουρανό γεμάτοι από μάτια, έμπροσθεν, όπισθεν, γεμάτοι από μάτια. Αυτό σημαίνει ότι οι άγγελοι γνωρίζουν ασυγκρίτως περισσότερα από μας. Και εμείς, όταν ταπεινωνόμεθα σε αυτόν τον κόσμο, θα γίνουμε εισάγγελοι και θα έχουμε τη γνώση των αγγέλων και των αρχαγγέλων. Σχετική παντογνωσία. Αν επιτρέπετε αυτή η έκφραση, η οξύμορη. Άνθρωπε, μη υπερηφανεύεσαι, διότι κατόρθωσες να καταλάβεις θέση σε αυτόν τον κόσμο. Ταπεινώσου και θα καταλάβεις θέση που δεν θα είναι μόνο για μερικά έτη και για μερικές δεκαετίες. Θα είναι επάπειρον. Θα είναι θέση στην απέραντη αιωνιότητα. Θα είναι θέση μέσα στο ανάκτορο του Θεού. Εν τη οικία του Πατρός μου, μονέ πολλέ εισήν.
ειδε μη πονάν ημίν, πορεύομαι ετοιμάσαι ημίν τόπον. Τι όμορφα είναι τα λόγια του Κυρίου μας. Είναι λόγια στην τελευταία ομιλία του, τη Διαθήκη του. Στο σπίτι του πατέρα μου είπε ο Χριστός, στο ανάκτορο του πατέρα μου υπάρχουν πολλά διαμερίσματα, πολλές θέσεις για όλους τους πιστούς. Αν δεν υπήρχαν θα σας τα έλεγα. Φίλους μας ονόμασε, τα μυστικά του μας είπε. Δεν απέκρυψε τίποτε από ό,τι είναι προς το συμφέρον μας. Πηγαίνω τώρα προς τον Γολγοθά, προς τον τάφο, προς τον Άβη, προς τον ουρανό, για να ετοιμάσω τόπο για σας, και επανέρχομαι και σας παραλαμβάνω να σας έχω μαζί μου θέση, όχι μέσα στον κρατικό οργανισμό. Δεν είναι σπουδαίες αυτές οι θέσεις. Θέση στο ανάκτορο του Θεού, κοντά στον Πατέρα, κοντά στον Χριστό, κοντά στο Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι υψηλή, αυτή είναι πολύτιμη θέση, αιώνια και επίζηλη θέση. Άνθρωπε, υπερηφανεύεσαι για το αξίωμά σου. Τίποτε δεν είναι τα αξιώματα εδώ στη γη. Ο θάνατος, είπαμε, καθαιρεί από όλα τα αξιώματα, ξυλώνει όλους τους αξιωματούχους. Ταπεινώσου, άνθρωπε, ταπεινώσου μέχρι γης και θα ανεβείς μέχρι ουρανού. Τι είπα, πάνω από τον ουρανό, στον ουρανό του ουρανού θα ανεβείς στο χώρο των αείλων πνευμάτων και θα παραλάβεις βασιλεία, θα γίνεις βασιλεύς, θα καταλάβεις το λαμπρότερο αξίωμα και ιερεύς, δεσπότης, έτσι λέγει η Αποκάλυψη. Θα πάρεις τα δύο πιο επίζηλα, πιο μεγάλα αξιώματα, δεσπότης και βασιλεύς, και θα δεσπότης.